ότι ακόμα και ο καταρχήν περιορισμός του κυβερνητικού σχήματος να έχει 10-15 υπουργούς είναι θετικός. Και πρέπει να πω, επιτρέψτε μου να επισημάνω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το ότι αυτή τη στιγμή διαπίστωσε ο Αλέξης Τσίπρας πως δεν είχε αυτοδυναμία, δεν άφησε κενό εξουσίας. Συναντήθηκε με τον Πάνο Καμένο το πρωί, στις 4 το απόγευμα είχε ήδη ορκιστεί πρωθυπουργός. Και εδώ έδειξε αποφασιστικότητα και ταχύτητα. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα θετικό δείγμα του ότι αντιλαμβάνεται σε ποιο περιβάλλον κινείται. Και επίσης θέλω να εξάρω το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε αυτοδυναμία, δεν δίστασε να συνεργαστεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί ξέρετε αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω μια ίσως αιρετική άποψη. Εμένα, να την πείτε, θα σας απαντήσει η κυρία Λιμπεράκη. Εμένα με χαροποίησε το γεγονός. Γιατί άκουσα τον κύριο Θεοδωράκη σήμερα να λέει ότι επέλεξε ο νέος πρωθυπουργός να συνεργαστεί με ένα πολιτικό φορέα ο οποίος εκφράζει ακροδεξιές και αντιευρωπαϊκές θέσεις. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα συνεπές αντιμνημονιακό κόμμα της συντηρητικής παράταξης. Εγώ λοιπόν ως Έλληνας πολίτης δεν θα ήθελα όλοι οι αριστεροί να είναι αντιμνημονιακοί και όλοι οι κεντρώοι και οι δεξιοί να είναι γερμανοτσολιάδες της σύγχρονης εποχής κατά την ορολογία της εποχής μας. Κύριε Δελαστίκ, και η Χρυσή Αυγή είναι αντιμνημονιακό κόμμα. Αυτός δεν είναι λόγος να συνεργαστεί κανείς μαζί του, ούτε να σκεφτεί καν. Δηλαδή, το αντιμνημονιακό, καταλαβαίνω ότι έχει ένα συμβολισμό στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, μπορεί κανείς να είναι εναντίον του μνημονίου για 15 διαφορετικούς λόγους, οι οποίοι μεταξύ του να μην είναι καθόλου συμβατοί. Κάποιο να μην θέλει το μνημόνιο γιατί θέλει το Α, κάποιο να μην θέλει το μνημόνιο γιατί θέλει το Β, ή κάποιο τρίτο να μην θέλει το μνημόνιο γιατί θέλει το Ω. Λοιπόν, η συνέπεια στο αντιμνημονιακό. Το ποτάμι θέλει το μνημόνιο πάντω. Όχι, δεν έχετε δίκιο και επιτρέψτε μου να το εκφράσω εγώ το τι λέει το ποτάμι. Εσεί λέτε γιατί σα άρεσε ο συνεπή αντιμνημονιακό, η αναγνώριση του συνεπού αντιμνημονιακού ρόλου του ανεξάρτητων Ελλήνων από πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Και σα λέω ότι. Κι άλλοι είναι αντιμνημονιακοί και πολύ συνεπείς ως προς αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε ακούσει κανένα φάλσο φιλομνημονιακό από την Χρυσή Αυγή. Παρά τα αυτά δεν συζητείται. Δηλαδή δεν μπορεί να εξάρουμε οποιονδήποτε είναι αντίον. Παρά τα αυτά δεν είναι γερμανοτσολιάδες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι γερμανοτσολιάδες. Εδώ κύριο Δελαστίκ. Βεβαίως. Μάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς δηλαδή που καθόμαστε. Δεν είναι γερμανοτσολιάδες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι. Για τη Χρυσή Αυγή δεν με ρωτήσατε. Να σας πω τη γνώμη μου. Δεν τη χαρακτήρισα εγώ αντιμνημονιακή. Όχι, εγώ την είπα ότι είναι μέσα στο αντιμνημονιακό τόξο είναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι σχηματίστηκε μία αντιμνημονιακή κυβέρνηση, η οποία συναποτελείται από ένα μεγάλο κόμμα της αριστεράς που έχει ψηφιστεί από το 1/3 του πληθυσμού και παραπάνω, το ΣΥΡΙΖΑ, και από ένα μικρότερο κόμμα της συντηρητικής παράταξης, τους ανεξάρτητους Έλληνες, που έχει ψηφιστεί από το 4,8% του ελληνικού λαού. Αυτό εμένα με χαροποιεί. Αυτή είναι η θέση μου. Δεν θα ήθελα, ξαναλέω, έναν καινούριο διχασμό που να είναι όλοι οι δεξιοί και όλοι οι κεντρώοι γερμανοτσολιάδες, όλοι οι αριστεροί αντιμνημονιακοί. Τώρα αυτό το γερμανοτσολιάδες είναι πολύ βαρύ. Αγαπητέ μου κύριε. Νομίζω ότι δεν το λέει ως προσωπική του άποψη. Ακριβώς. Όχι, νομίζω ότι είναι προσωπικιά του κύριου Δελαστίκ. Το έχει επανειλημμένος αυτό. Δεν είναι. Όχι ως άποψή του όμως. Κύριος Δελαστίκ έχει συγκεκριμένη άποψη. Ο κύριος Δελαστίκ έχει μια θετική άποψη για τον κύριο Καμένο και τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δικιά του είναι η άποψη και θα κριθεί γι' αυτό. Και είχε παραδείγματος χάρη πάρα πολύ κακή άποψη και έλεγε γερμανοτσολιάδες στην κυβέρνηση 2009-2012 ή την κυβέρνηση 2012-2014. Όχι, μόλις έκανε το μνημόνιο ο Γιώργος Παπανδρέου. Έγινε γερμανοτσολιάδες. Ακούστε. Τώρα εντάξει. Εγώ δεν θα ήθελα να σας πω. Είναι η ψύχρεμη δημοσιογραφική αντίληψη. Επειδή εκτιμώ την άποψή σας, θα μπορούσα να σας πω ότι είστε ψεκασμένος. Αλλά δεν το κάνω. Θέλω να σας πω όμως πολύ καθαρά ότι δεν σας επιτρέπω σε κανέναν την προσπάθειά μου που έκανα 4 χρόνια, ακόμα και εσάς που είστε δημοσιογράφος, σας
Μπορεί να λέτε την άποψή σας, αλλά δεν σας επιτρέπω σε καμία περίπτωση, χωρίς να απαντάω, να με λέτε γερμανοτσολιά. Ελπίζω, κύριε Δελαστίκ, αυτά που είπατε και καλώς τα είπατε σήμερα, να μην τα μετανιώσετε πολύ σύντομα. Όχι, δεν θα μετανιώσω. Εντάξει. Ωραία, θα το δούμε. Πάμε στον κύριο Ρουσόπουλο για να έχω τα πρώτα...